Αυτό που έχει βρεθεί σήμερα είναι ότι όταν κάποιος εφαρμόζει μία δίαιτα, ακόμα και αν έχει καλά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα τα κιλά αυτά επαναπροσλαμβάνονται. Άρα λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι όταν εφαρμόζει κάποιος μία αυστηρή στερητική δίαιτα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό θα τον οδηγήσει σε υπερφαγικά επεισόδια και άρα επαναπρόσληψη βάρους. Ακόμα και η ιδέα της στέρησης, δηλαδή αν κάποιος σκέφτεται ότι πρέπει να περιορίσει κάτι, ακόμα και αυτό τον οδηγεί σε υπερφαγική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μιλάμε για καλά και κακά τρόφιμα, γιατί αναφέροντας τον όρο κακό τρόφιμο σε κάτι, για παράδειγμα την πίτσα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι προκαλούμε τον εαυτό μας να την υπερκαταναλώσει. Άρα οι πιθανότητες να μειώσουμε την κατανάλωση ενός κακού σε εισαγωγικά τροφίμου είναι πολύ μικρότερες. Μιλάμε όμως για καλές και κακές συμπεριφορές. Μπορεί να μην υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, απαγορευμένα ή μη απαγορευμένα, αλλά υπάρχουν τρόφιμα τα οποία μπορούμε να τα καταναλώνουμε με μεγαλύτερη συχνότητα και γνωρίζουμε ότι αυτά είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, αυτό που οριοθετείται κάτω από το πλαίσιο της μεσογειακής δίαιτας. Τρόφιμα τα οποία μπορούμε να τα καταναλώνουμε με μέση ή μικρότερη συχνότητα, αλλά δεν υπάρχει τρόφιμο το οποίο να απαγορεύεται. Έχουν γίνει πολλές μελέτες όπου προσπάθησαν να δείξουν κάποια βασικά σημεία ώστε κάποιος να διατηρήσει το βάρος που έχει χάσει. Γιατί αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα δεν είναι να χάσει κάποιος βάρος, αλλά να το διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες μέχρι σήμερα που έχουν δείξει ότι αυτοί που χάνουν βάρος, 9 στους 10 τα ξαναπαίρνουν μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Προσπαθώντας λοιπόν και μελετώντας βασικά χαρακτηριστικά ανθρώπων που κατάφεραν να διατηρήσουν το βάρος τους για περισσότερο από 5 χρόνια, βρήκαν ότι έχουν υιοθετήσει συμπεριφορές όπως η τακτική άσκηση, η λήψη πρωινού γεύματος, τα οικογενειακά γεύματα επίσης έχει δειχθεί από τελευταίες μελέτες ότι φαίνεται να συμβάλλουν σε διατήρηση διατροφικών, υγιεινών διατροφικών συνήθειών και επίσης η τακτικότητα των επισκέψεων με τον ειδικό, δηλαδή κάποιος τελειώνοντας ή πετυχαίνοντας την απώλεια βάρους, καλό θα είναι να διατηρήσει μια τακτική επαφή με τον διαιτολόγο του ώστε να καταφέρει να το διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.